τελικά αποδείχθηκε πως το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά που παρουσιάστηκε ήταν πολύ χειρότερο από αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ήταν πολεμικό ανακοινωθέν της κυβέρνησης ενάντια στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, ενάντια στα δικαιώματά τους. Νομοσχέδιο που ήρθε να ικανοποιήσει και τα πιο τρελά όνειρα της μεγαλοεργοδοσίας, δίνοντάς της νέα όπλα ενάντια στους εργαζόμενους. Καταφέρνει συντριπτικό πλήγμα στο 8ωρο, με καθιέρωση της 10ωρης εργασίας, ενώ αυξάνει στις 150 ώρες τις περιορίες που μπορούν να επιβάλλουν μονομερώς οι επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα κάθε υπερορία μέχρι τις 96 και 120 ώρες πληρώνονταν με 40% προσάυξηση. Όσες ήταν υπερεργασία πληρώνονταν με 20%. Κάθε νόμιμη υπερορία μετά τις 120 ώρες πληρωνόταν με 60% προσάυξηση. Τώρα θα πληρώνονται υπερορίες με το 20% της υπερεργασίας και το 40% της υπερορίας μέχρι και τις 150 ώρες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εξασφαλίζεται για τους εργοδότες 30 ώρες φθηνότερη υπερεργασία κατά 20%. Η αύξηση των νομίμων υπεροριών, απλήρωτων και φθηνότερων, θα κάνει πιο συμφέρουσα την εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζομένων. Θα ανοίξει το δρόμο και για νέες απολύσεις, αλλά και θα λειτουργήσει σαν αντικίνητρο για νέες προσλήψεις. Ο θεσμός των υπεροριών, που έτσι κι αλλιώς αυξάνει την εκμετάλλευση, τώρα γίνεται ακόμα πιο βάρβαρος και εκμεταλλευτικός. Το εισόδημα του εργάτη πρέπει να αυξάνεται μέσα από καλύτερες συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών και δικαιωμάτων. Η υπερορία ως μορφή υπερεκμετάλλευσης να καταργηθεί ή να περιοριστεί δραστικά και να πληρώνεται αδρά όπου υπάρχει και όχι το αντίθετο όπως κάνει η κυβέρνηση. Η κυριακάτικη αργία μετατρέπεται σε σπάνια εξαίρεση, ενώ καταργείται το ΣΕΠΕ και δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία για απολύσεις. Με την τηλεργασία επιβάλλεται δουλειά από όπου και όποτε θέλει ο εργοδότης, ενώ παράλληλα μπαίνουν νέα εμπόδια στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση. Και βέβαια, όσο και αν προσπαθεί ο Χατζηδάκης και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη με τη συνδρομή των καναλιών και των εφημερίδων, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων, δεν θα καταφέρει να μας πείσει ότι είναι σύγχρονο να αμείβεται ο εργαζόμενος με 200 ή 300 ευρώ το μήνα, να δουλεύει χωρίς συλλογική σύμβαση, δεκάωρα και Κυριακές, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ενώ με την τηλεργασία θα μετατρέπει και το σπίτι του σε εργασιακό χώρο. Μόνος του, χωρίς το σωματείο μπροστά στον εργοδότη του. Αν η προηγούμενη καπιταλιστική κρίση έφερε τους εργαζόμενους των 400 ευρώ τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, τώρα το κεφάλαιο απαιτεί και η κυβέρνηση σπέβει να νομοθετήσει με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας την κατάργηση του 8ωρου και ό,τι κατοχύρωνε αυτό με το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Τον ελεύθερο χρόνο δηλαδή για ανάπαυση και ψυχαγωγία, για κοινωνική και οικογενειακή ζωή. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Για το δικό μας κλάδο, στον τύπο και στο χαρτί, που υπάρχουν διακυμάνσεις όσον αφορά το φόρτο εργασίας από μήνα σε μήνα, ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, να έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες να απασχολούν μέχρι και 10 ώρες την ημέρα τους εργαζόμενους χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Με την αναπλήρωση των ωρών να γίνονται με μειωμένο ωράριο ή άδεια όποτε συμφέρει και όποτε θέλει ο εργοδότης. Σε κάθε περίπτωση, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και η ευελιξία σμπαραλιάζει τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ οι συνέπειες στην υγεία τους δεν μπορούν να αποκατασταθούν με λίγα ρεπό. Για έναν εργαζόμενο σημαίνει εκτός των άλλων απώλεια χιλιάδων ευρώ μέσα στο χρόνο από τον μισθό του. Παρά τη μέχρι τώρα προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι το δεκάωρο θα επιβάλλεται με ατομική σύμβαση εκεί που δεν υπάρχει σωματείο ή με αίτηση του εργαζόμενου, από τη διάταξη προκύπτει το εντελώς αντίθετο. Μπορεί να επιβάλλεται με ατομική σύμβαση ακόμα και αν το συνδικάτο του χώρου διαφωνεί και δεν υπάρχει συλλογική συμφωνία. Μάλιστα, στα πλαίσια της προώθησης της πλήρους ευελιξίας,
ορίζεται πως το διάλειμμα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας, ενώ προβλέπει ότι οι μερικώς απασχολούμενοι πρέπει να παρέχουν πρόσθετη απασχόληση αν τους ζητηθεί, όχι μόνο συνεχόμενα στη βάρδιά τους, αλλά και αφού μεσολαβήσει κενό. Και επειδή πολλοί τελευταία παρουσιάζονται σαν τιμητές των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μιλούν για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να τους θυμίσουμε πως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως νομοθετήθηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά το 1990 από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο νόμος που ισχύει σήμερα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2011 με την προϋπόθεση να προβλέπεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και από συμφωνία εργοδοσίας και σωματείων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο διατήρησε το συγκεκριμένο νόμο, αλλά τον εμπλούτησε για τους νοσοκομιακούς γιατρούς να προβλέπει 12ωρη συνεχή εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, στη γενικευμένη επίθεση που έχουν εξαπολύσει το κεφάλαιο και η κυβέρνηση, εμείς θα αντιτάξουμε τα δικά μας όπλα, την οργανωμένη πάλι για να ανατραπεί αυτό το αντεργατικό τερατούργημα, για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και να φέρουμε στο προσκήνιο τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Για σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, για δουλειά με ζωή και δικαιώματα. Μπορεί το σύστημα να θέλει να πει στο λαό ότι με τους αγώνες δεν βγαίνει τίποτα, όμως εμείς γνωρίζουμε καλά πως ό,τι σήμερα μας παίρνουν πίσω κατακτήθηκε μόνο με σκληρούς αγώνες και πολλές φορές με αίμα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Με εμπιστοσύνη στη δύναμή μας μπαίνουμε όλοι αποφασιστικά στη μάχη. Καλή δύναμη.